Τι είπε ότι περιμένει, αδερφάκι? Ναι, ναι, το ξέρει από την πρώτη μέρα, της το είπα. Ξέρει το φίλο, ξέρει το όνομα, ξέρει διάφορα πράγματα. Όταν συνειδητοποιήσει ότι συμβαίνει. Χάρηκα πάρα πολύ. Με πιάσαν τα κλάματα. Εντάξει. Ήμουν πολύ, πολύ χαρούμενη. Γιατί δεν το περίμενα ακριβώς. Γιατί ακριβώς επειδή θύλαζα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και στην ηλικία που βρίσκομαι δεν είναι και η πιο γόνιμη περίοδος μιας γυναίκας. Στο dancing, επειδή σε ζούσα, ναι. Λέω, χοροπηδούσες σαν το κατσίκι. Στο dancing ήμουν έγκυος τις τελευταίες 2 εβδομάδες, αλλά δεν το γνώριζα. Μάλλον το ήξερε ο Λιάγκας, γι' αυτό με διώξε. Έγινε σε σωστό χρόνο, παρόλο που εγώ είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ όταν έφυγα. Ο Φώτης ανησυχεί τώρα που εσύ, παρά το γεγονός ότι είσαι, ας πούμε, έγκυος στον 5ο μήνα, συνεχίζει την περιοδία. Γενικά είμαι και πάρα πολύ τυχερή, γιατί είμαι με ένα θείασο που με προσέχει συγκινητικά πολύ, σαν τα μάτια τους. Και αυτό το θέλετε, κορίτσι μου. Μην το λες. Δεν σου τυχαίνει πάντα. Δηλαδή σου είχε τύχει και το αντίθετο? Φυσικά. Εννοείται, μου έχει τύχει το αντίθετο. Να μην νοιάζει σε κανένα, μην τους νοιάζει η ψυχολογία του συναδέλφου καθόλου όμως. Και πολύ χειρότερο από αυτό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη εποχή. Είναι έγκυος, είναι μάνα, είναι... Δεν έχουν όλη αυτή την ευαισθησία. Πολλές φορές οι άνθρωποι σε δύσκολες συνθήκες προτιμούν να περνάνε εκείνοι καλά. Οπότε αν πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να περνάς εσύ καλά, που έχεις μια ειδική συνθήκη, με το να περνάνε εκείνοι καλά, θα επιλέξουν τον εαυτό τους. Η δύσκολη περιοδία σου νομίζω ήταν τότε που... Όταν που ήταν είχα το παιδί μαζί. Εντάξει, αυτό ήταν από μόνο του ακραίο, έτσι. Δηλαδή τώρα το σκέφτομαι και τρελαίνομαι, δεν ξέρω πώς το έκανα. Είχα τώρα 3,5 μηνών μωρό και πήγα όλη την Ελλάδα οδηγώντας. Η ανάγκη σε φέρνει να το κάνεις. Δηλαδή η δουλειά ήταν κλεισμένη, έπρεπε να το κάνω. Επίσης δεν μπορούσα να τα αφήσω το παιδί μου, γιατί ήθελα να το φυλάσω το παιδί μου.